Με πονό καρδιάς έβλεπαν οι κάτοικοι στο Κουμαρίτσι τα δύο έλατα, το ένα δίπλα στο άλλο προς τα συνείσοδο της εκκλησίας τους, να κόβονται από τους υπαλλήλους του Δήμου Λαμίας. Μετά από δική τους όμως σκέψη, οι κάτοικοι αποφάσισαν να προχωρήσουν στην κοπή των δέντρων που έστεκαν αγέροχα από το 1901, όταν οι τότε μαθητές τα είχαν φυτέψει. Τα τελευταία όμως χρόνια τα πανύψηλα έλατα άρχισαν να γερνάνε, με αποτέλεσμα να ξεραθούν. Και έτσι για την αποφυγή κάθε κινδύνου προχώρησαν στην σημερινή επιχείρηση. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, το συνεργείο το οποίο ανταποκρίθηκε στο κόψιμο των ελάτων και τους ευχαριστούμε θερμά να είμαι, γιατί ήταν επικίνδυνα όσον αφορά την εκκλησία. Δεύτερον, ότι σήμερα κόψαμε τα έλατα τα οποία έχουν μια ιστορία πάνω από 100 έτη. Με αυτά μεγαλώσαμε εδώ στην πλατεία, με αυτά παίζαμε και συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί άδειασε η πλατεία μας, γιατί είναι μία πύρα, μία... Ήταν η ζωή σας, θυμάστε πάρα πολλά. Με αυτά παίζαμε μπάλα εδώ, τα είχαμε για δουκάρια, παίζαμε εδώ να μην, από τα μικρά παιδιά και πολλές γενιές. Αυτά τα έλατα πραγματικά ήταν στολή του χωριού μας και της εκκλησίας. Και πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Ναι. Και στην είσοδο της εκκλησίας. Από ό,τι μας λένε μεγαλύτερα, οι γεννηθέντες του 1901 ήταν στο δημοτικό και τα φύτευαν, οπότε είναι πάνω από 100 χρονών. 110 περίπου. 110 χρονών, ναι. Αν δεν ήταν ξηράνοντα, δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά τώρα ήταν επικίνδυνα και για την εκκλησία να μπέσουν πάνω, αλλά και ο κόσμος εδώ κυκλοφορούσε. Αυτές τις μέρες με τον αέρα είχαμε... Και κλαδιά. Βέβαια. Σήμερα πήγαν όλα καλά. Σήμερα πήγαν καλά, ευτυχώς. Έκανε ο καιρός... Το πρωί φοβηθήκαμε για τον καιρό. Ανταποκρίθηκε ο Δήμος, τον ευχαριστούμε τον Δήμο για την ενέργεια αυτή, γιατί ήταν οπωσδήποτε. Υπήρξε ένα αίτημα από το δημοτικό διαμέρισμα Κουμαρισίου προς το Δήμο για την κοπή δύο ελάτων στην πλατεία του χωριού στην Αγία Παρασκευή εδώ. Η υπηρεσία επιμιλήθηκε του αιτήματος. Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Λαμιαίων. Επιμελήθηκε στη συνεργασία με ιδιωτικό γερανό και τα δικά μας μηχανήματα. Έγινε επέμβαση σήμερα το πρωί. Όλα πήγαν καλά.